Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος, μας λέει ο λόγος της ιεράς μας παραδόσεως. Αν θέλουμε να τιμήσουμε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, θα πρέπει να το μιμηθούμε. Να το μιμηθούμε εις την Αγία του ζωή πρώτα-πρώτα, εις την άσκησή του, εις την νηστεία του, εις την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός του. Σήμερα που βασιλεύουν τα σαρκικά πάθη, ο Άγιος Νέος Δημήτριος, νέος στην ηλικία και μεγαλομάρτης, είναι πρότυπο για τους νέους και τις νέες. Και θα πρέπει και οι σημερινοί νέοι και οι νέες να τον μιμηθούν και να μείνουν αγνοί και καθαροί στη ζωή τους, τουλάχιστον όπως λέει η Εκκλησία, μέχρι την ημέρα του γάμου τους. Και έτσι θα μπορέσουν να στεριώσουν και μια σωστή οικογένεια. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικός ο γάμος, ούτε φυσικά είναι υποχρεωτικός και ο μοναχισμός, όπως κάποιοι λένε ότι ή το ένα θα είσαι ή το άλλο. Μπορείς και μέσα στον κόσμο να ζήσεις, βέβαια είναι πιο δύσκολο, και να ζήσεις όμως με παρθενία, με αγνότητα, με καθαρότητα, όπως έζησε ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος, ο οποίος ήταν κατηχητής των νέων της Θεσσαλονίκης. Όπου και αν κανείς ενταχθεί, είτε στον μοναχισμό, είτε στον έγαμο βίο, είτε παραμείνει άγαμος μέσα στον κόσμο, θα πρέπει να ζήσει με σοφροσύνη, με καθαρότητα, με αγνότητα και να ευαρεστήσει στον Θεό. Ο Άγιος αναδείχθηκε και μυροβλήτης, γιατί ακριβώς αυτή η αγνότητα και η καθαρότητα που είχε του έδωσε αυτό το δώρο. Εξαιτίας αυτής της καθαρότητας του έδωσε το δώρο ο Θεός να μυροβλίζει για να φανερώνει την ευωδία που είχε ο ίδιος ψυχικά και σωματικά, την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή την ευωδία πρέπει να έχουμε όλοι οι χριστιανοί, να ευωδιάζουμε ψυχικά και σωματικά λόγω της καθαρότητάς μας. Ας παρακαλούμε τον Άγιο Δημήτριο στις ημέρες αυτές, τις σύγχρονες που ζούμε, της σαρκολατρίας, να δίνει σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους, αυτό το μήνυμα. Να φυλάττουμε καθαρό και άσπυλο το χιτώνα της ψυχής μας, το έδημα της ψυχής μας, το άλλο συστατικό που είναι το σώμα μας, αλλά μαζί με αυτό και την ψυχή μας καθαρά και αμόλυντα από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, για να αξιωθούμε, να ευαριστήσουμε στο Θεό και να αξιωθούμε και τις βασιλείες Του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και σε όλες που εορτάζουν, και ο Άγιος που είναι πολύ κοντά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, μόλις 80 χιλιόμετρα, να πρεσβεύει για μας, αλλά και εμείς να φροντίζουμε να μην το λυπούμε, να μην το στενοχωρούμε, όπως πρόσφατα το στενοχώρησαν οι Θεσσαλονικείς και ο Δήμαρχος με αυτή τη φιλοξενία της εβδομάδας των ΛΟΑΤΚΙ στη Θεσσαλονίκη και με πάρα πολλά άλλα δυστυχώς άτοπα που γίνονται στην πόλη αυτή, αλλά και στις δικές μας περιοχές και στις δικές μας οικογένειες πολλές φορές, και στον καθένα από εμάς γίνονται πράγματα που δεν ευαρεστούν στον Θεό, ούτε στον Άγιό του, τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος έχει και προτύπωση, όπως μας είπε ο Άγιος ο Παλαμάς, στην Παλαιά Διαθήκη, την Ράβδο του Αρών, η οποία από ξηρά βλάστησε και άνθησε και καρποφόρησε. Έτσι και ο Άγιος από πολύ νεαρά ηλικία και βλάστησε και καρποφόρησε σπουδαίους πνευματικούς καρπούς αγιότητος, καθαρότητος, παρθενίας και κάθε άλλης αρετής. Ας παρακολούμε λοιπόν τον Άγιο και ας ευχαριστούμε εις τον Θεό και με τις πρεσβείες Του ας αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.